σημερινή μας συνάντηση. Θέλω να πω ότι μετά από περίπου ένα χρόνο και τέσσερις μήνες βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει μια σεζόν αγωνιστική. Ξεκίνησε ο Πίγασος ως πρόταση των παιχτών της Κορίνθου να εκπροσωπούμε την περιφέρειά μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2021 έπεσε η πρώτη υπογραφή. Αυτή είναι η ιστορία του Πίγασου. Ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες, ολοκληρώθηκαν και πλέον ο Πίγασος είναι μία από τις περιφερειακές ομάδες βιλιάρδου της Ελλάδος, έχοντας αναγνώριση και από την Ομοσπονδία, την ανάλογη, την Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας, αλλά και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το μπιλιάρδο για την Κόρινθο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσωπικά θέλω να πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ήρθαν τελευταίοι εδώ στο... Προσθέθηκαν τελευταίοι στο Σύλλογο, αλλά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι για όλους. Ότι είναι κάτι παραπάνω από μια ενασχόληση καθημερινή, είναι κάτι παραπάνω από ένα χόπι, από ένα άθλημα. Είναι κάτι που μας ενώνει όλους. Μετά από αυτά λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, θέλω να πω ότι η χρονιά αυτή που έτρεξε ήταν πραγματικά δύσκολη. Ήταν μια χρονιά που είδαμε τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και ευελπιστούμε όλοι η χρονιά που θα τρέξει, το 23-24, να μπει σε νέες βάσεις. Σήμερα η μια διαδικτυακή συνάντηση που έγινε με εκπρόσωπό μας τον κύριο Κοκολογιάννη, με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων, θα μπουν νέες βάσεις και νέοι ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε αυτό, κανόνες στο πώς θα παίζεται το ομαδικό και το ατομικό πρωτάθλημα μπιλιάρδου στην Ελλάδα. Σε όλα αυτά. Ο Πίγασος φέτος, για να ξεκινήσω και να προλογίσω την ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, ο Πίγασος φέτος εκπροσωπήθηκε από 5 ομάδες. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είχε μία ομάδα στην πρώτη κατηγορία, 3 κούπες μπιλιάρδου, είχε 2 ομάδες στην τρίτη κατηγορία και 2 ομάδες στη ΓΑΜΑ. Στην πρώτη κατηγορία η ομάδα μας έφτασε μία νίκη μακριά από να περάσει στην τελική φάση των 8, έπαιξε στα μπαράζ. Η ομάδα της Β' κατηγορίας πέρασε στην τελική οκτάδα. Και η ομάδα της τέτοιης κατηγορίας κατάφερε, και είναι η ομάδα που τιμούμε σήμερα, και θα παρακαλέσω τον γραμματέα του Συλλόγου, τον κύριο Μεθενίτη, να έρθει, για να τιμήσουμε σήμερα την ομάδα της ΓΑΜΑ 1, που κατάφερε να τερματίσει τρίτη, θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Οπότε θα καλέσω τον αρχηγό της ομάδας, τον κύριο Στέφανο Τσότο, και τους παίκτες. Και τους παίκτες, τον κύριο Σοκράτη Φραγκιά. Και ο Δήμιο κύριο Αργυρίου, η πρώτη πλακέτα είναι η Ελληνίτη. Ναι, να κάνεις τον πόσο. Και είναι και ο Σωτήρης μαζί μας. Και ο Νόμπος. Παραδόσιο. Ευχαριστούμε. Παίζεται μόνο σαν ομάδες, παίζεται και σε ατομικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο λοιπόν είχαμε τη χαρά φέτος να δούμε τον αθλητή του συλλόγου, τον Δημήτρη τον Μούτσο, να παίρνει το πρωτάθλημα στη β' κατηγορία του ατομικού μπιλιάρδου. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γιάννη Καρασάβα να έρθει να κάνει την απονομή. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Κύριε Ταμεία του Συλλόγου, να προλογίσετε και να πείτε πράγματα. Πέρσι, σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού, βόδισε τα μέγιστα για να βγει η αγωνιστική άδεια, έτρεξε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Γεια σου, ρε Μούτσο Πεχτέρα. Εύχομαι, παιδιά,
όσο πάμε να μεγαλώνουμε, να μεγαλώνετε δηλαδή, και να φτάσετε και πρωταθλητές της Ελλάδος. Αυτό εύχομαι, και εύχομαι και η πολιτεία να σταθεί δίπλα. Γιατί καλό είναι να το μάθουν και όλοι οι Κορίνθοι, γιατί δεν είναι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε ότι υπάρχει ομάδα και κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό ήθελα να πω και μπράβο σε όλους. Γιατί ξέρω ότι μοραγείτε. Όσοι συμμετέχετε, μοραγείτε. Και πρέπει και η πολιτεία να σταθεί δίπλα σας. Αυτό θα πω. Μπράβο. Πριν συνεχίσουμε στο. Πριν τελειώσουμε, μάλλον με το main event της βραδιάς, όπως τα λέγαμε, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ήδη μία πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα περάσει από τη Γενική Συνέλευση ως πρόταση. Απλά το λέω τώρα που είμαστε όλοι εδώ και επισήμως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνεται ένα πρωτάθλημα μία φορά το χρόνο, λίγο πριν τις γιορτές. Να αποκτήσει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ο σύλλογός μας να παίζει μπιλιάρδο κάθε χρόνο και τα έσοδα από το πρωτάθλημα αυτό να δίδονται σε κάποιο ίδρυμα της περιοχής μας κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα αυτό θα είναι εσωτερικό. Είμαστε όμως ανοιχτοί, επειδή το πρωτάθλημα θα γίνεται υπό την στέγη της Ομοσπονδίας. Με αυτή λοιπόν την αφορμή θα έχουμε κάθε χρόνο και από δύο καλεσμένους παίχτες που θα έρχονται να παίζουν στα ημιτελικά έναντι δύο παιχτών της ομάδας μας. Η ιδέα αυτή λοιπόν πέρασε, μας άρεσε πάρα πολύ ως ιδέα και το φιλανθρωπικό, ο φιλανθρωπικός σκοπός ακόμα πιο σημαντικός. Αυτό όμως που ήθελα και δεν θέλω να σας πω ότι πραγματικά ήθελα να το πω, δεν μπορώ να κρατηθώ να μην το πω, είναι ότι η πρότασή μας είναι ότι το πρωτάθλημα αυτό θα γίνεται κάθε Δεκέμβριο να φέρει το όνομα Δημήτρης Μούσος. Η πρότασή μας λοιπόν είναι το Δημήτρης Μούσος. Το πρωτάθλημα διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο, λίγο πριν τις γιορτές, να μαζεύουμε όσα χρήματα και να πηγαίνουμε σε ένα ίδρυμα που θα επιλέγει ο σύλλογος με κάποια πρόταση κάποιου, δεν έχει σημασία. Αυτό. Λοιπόν. Προέτρεψα, το είπα. Πριν ολοκληρώσουμε όμως λοιπόν τη βραδιά, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε σαν σωματείο τους χορηγούς της φανέλας μας, που φέτος και την Alt Furniture και την Παπαϊλιού Home Store και το Γραφείο Τελετών Ρέστας και το Legend, το οποίο αποτελεί την αγωνιστική μας έδρα και τη Δοδόνη του Ναυπλίου και από τη μεριά των μέσων ενημέρωσης, το κανάλι Corinthos TV. Ξεκίνησαν 41 παίχτες στην πρώτη κατηγορία, του ελεύθερου τώρα, του στυλ του ελευθέρου. Αυτό που δεν ήξεραν είναι ότι υπήρχε ένας παίχτης ανάμεσά τους, ο οποίος θα έκανε τεράστια διαφορά. Για όσους από εμάς είχαμε την τύχη να τον δούμε από κοντά να παίζει, σας βεβαιώ ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός στο ελεύθερο στυλ του μπιλιάρδου. Και θα μιλήσω για τον Χρήστο Βαζούρα. Ο οποίος, επειδή δεν τον γνωρίζετε όλοι, σας βεβαιώ ότι πρόκειται για ένα εξαίρετο παιδί, αλλά όσο εξαίρετο παιδί είναι, άλλο τόσο killer είναι την ώρα που πιάνει τη στέκα. Θέλω λοιπόν να φωνάξω εκ νέου τον κύριο Καρασάμα να δώσει την πλακέτα την ποινική στον Χρήστο Βαζούρα για την κατάκτηση του πανελληνικού και του πανελληνικού Ελλάδα. Έχουμε και την πρώτη πρωτάθλημα. Είναι σίγουρο. Ο Χρήστος θέλω να μας πει αγωνιστικά που βρίσκεται και τι θα κάνει στο μέλλον, γιατί είναι κάτι το οποίο αλλάζει κάτι. Ωραία. Το ελεύθερο ήταν ένα στόχο που από μικρό ήθελα να το κατακτήσω, εγώ δεν ήμουν Ελλάδο. Τώρα, στόχο για την επόμενη χρονιά είναι να ξαναπέξω άλλη μια φορά ελεύθερο σίγουρα. Θα προσπαθήσω να καταφέρω αυτό το πράγμα και θα παίξω επίση στα κάδρα στο 47-2 και στο 71-2. Και ελπίζω να κάνω το καλύτερο που μπορώ, α πούμε. Προ το παρόν, αυτά. Μπράβο.
εγώ αυτά ήθελα να πω. Πραγματικά το μπιλιάρδο σαν άθλημα είναι κάτι το οποίο μπαίνει, ξαναμπαίνει αν θέλετε, γιατί υπήρχε παλιά κάποια ομοσπονδία μπιλιάρδο, η ΕΦΟΜ, το αναγνωρίζουμε. Με την καινούργια μας ομοσπονδία, την Ελληνική Ομοσπονδία Αθληματικής Ακριβίας, ΕΟΑ, πλέον σας λέω, το γνωρίζετε κάποιοι, ότι πλέον μπαίνουμε και θα μπούμε και στα σχολεία. Το bowling ήδη έχει μπει, συστεγαζόμαστε με το bowling στην ομοσπονδία. Υπάρχουν τώρα πια λοιπόν οι πόρτες να μπει και το μπιλιάρδο στα σχολεία. Υπάρχει πόρτα να δημιουργηθούν σχολές προπονητικής. Και πλέον το σωματείο μας, ως αναγνωρισμένο σωματείο, να διαθέτει και προπονητές για μικρά παιδιά. Στα σχέδια πήγα, στα σχέδια όλων μας,